Μετέωρα. Ένας τόπος μοναδικός, ένας τόπος απόκοσμος, απαράμιλης ομορφιάς, ένας τόπος ιερός. Ένα συμπλέγμα από βράχους υψηλούς, στο οποίο μοναχοί με μεγάλη πίστη, πολύ σωματικό κόπο και δύναμη ψυχής, ίδρυσαν στις κορυφές των βράχων μονές ξακουστές για να υμνούν το Θεό. Εδώ ενώνεται ο ουρανός με τη γη, το θείο με τα ανθρώπινα. Από τον 10ο και 11ο αιώνα υπάρχει μια συνεχής παρουσία μοναχών, οι οποίοι κάτω από δύσκολες συνθήκες διατηρούν το χώρο αναλύωτο ως τόπο πίστης, θυσίας, λατρείας, προσευχής, φιλοξενίας και διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στα Μετέωρα συναντάμε μοναστήρια ξακουστά σε όλο τον Ορθόδοξο και Χριστιανικό κόσμο. Παράλληλα, ο ιερός χώρος είναι γνωστός σε όλη την Οικουμένη. Για το λόγο αυτό, τα Μετέωρα από το 1988 περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σήμερα είναι επισκέψιμες μόνο 6 ιερές μονές. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Μεγάλο Μετέωρο, Βαρλάμ, Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, Ρουσάνου, Αγίας Τριάδος και Αγίου Στεφάνου. Πλάι του στέκουν ερείπια παλαιών μονών, αγέροχα και επιβλητικά, που παρά τις καταστροφές και τις λαιλασίες που υπέστησαν ή την εγκατάλειψή τους για διάφορους λόγους, θυμίζουν το φωτεινό ιστορικό παρελθόν τους. Οι φορείς του προγράμματος, οι οποίοι είναι το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Ιστορίας Ευσέβιους Λαμπ, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας, του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι εταιρείες Exodus, Geosystem Ελλάς και Οδομελετητική, μέσα από το ερευνητικό επιστημονικό πρόγραμμα Σύστημα Πολυεπίπεδης Τεκμηρίωσης Θρησκευτικών Τόπων και Ιστορικών Συμπλεγμάτων με ακρονίμιο Μετέωρα, αποφάσισαν να ζωντανέψουν δύο από αυτές τις παλαιές μονές, της Αλίσου του Αγίου Πέτρου και του Μωδίου Αγίου Μωδέστου, οι οποίες σήμερα είναι ερυπωμένες και μόνο μικρά τμήματα του σώζονται. Χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία και όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες, κατόρθωσαν με κόπο πολύ μέσα σε διάστημα 4 ετών να αναπαραστήσουν ψηφιακά μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας τα μοναστήρια αυτά στην αρχική τους μορφή. Το αποτέλεσμα είναι πράγματι εντυπωσιακό και προσιτό στους πιστούς, τους επισκέπτες, αλλά και σε όλη την επιστημονική κοινότητα. Τις πτυχές και τις φάσεις του προγράμματος αυτού, την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί, καθώς και τον τρόπο χρήσης της, θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια, μέσα από τις τοποθετήσεις επιστημόνων και μελών του προγράμματος. Ο Κωνσταντίνος Χρήστου, πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνίας, Θεολογίας και Χριστιανισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ελλάδα, Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός, απευθύνει χαιρετισμό. Ως πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ως διευθυντής του Διδυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ελλάδα, Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός, θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαι υπερήφανος που συμμετέσχα στο καινοτόμο αυτό πρόγραμμα που είχε ως στόχο την ανάδειξη του Ιερού Χώρου των Μετεώρων, ο οποίος αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο καθηγητής Χαράλαμπος Ιωαννίδης, κοσμήτρου της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διευθυντής του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας, αναλύει τους στόχους και τη δομή του έργου Μετέωρα. Το έργο Σύστημα Πολυεπίπεδης Τεκμηρίωσης Θρησκευτικών Τόπων και Ιστορικών Συμπλεγμάτων ή απλώς 5D Μετέωρα εκπονείται στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝ. Στο έργο συμμετέχουν 6 φορείς, 3 πανεπιστημιακά τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 3 εταιρείες σε Αθήνα και Τρίκαλα. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας, ενός διαδραστικού και εύχρηστου συστήματος πληροφοριών για διαφορετικούς χρήστες με ποικίλες απαιτήσεις, που περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή και πολυδιάστατη τεκμηρίωση
του φυσικού, θρησκευτικού, ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος τόπων θρησκευτικής και ιστορικής σημασίας. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνικών και διαδικασιών για θέματα που αφορούν στην καταγραφή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, οπτικοποίηση και παρουσίαση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Ονομάσαμε το έργο «Φάει τη μετέωρα», γιατί καταρχάς, ως προς το πρώτο συνθετικό, η ψηφιακή πλατφόρμα φιλοξενεί ένα, θα λέγαμε, πενταδιάστατο περιβάλλον που περιλαμβάνει φυσικά μοντέλα του τρισδιάστατου πραγματικού χώρου και, ως τέταρτη διάσταση, την κλίμακα, δηλαδή τη δυνατότητα διαφοροποίησης σε πραγματικό χρόνο της ανάλυσης και λεπτομέρειας των μοντέλων και, ως πέμπτη διάσταση, το χρόνο, δηλαδή την παρουσίαση της περιοχής σε διάφορες χρονικές περιόδους. Και βεβαίως, το δεύτερο συνθετικό του ακρονιμίου υποδηλώνει ότι η εφαρμογή γίνεται στον εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς και σημαντικότατης πολιτιστικής κληρονομιάς μοναδικό παγκοσμίως χώρο των μετεώρων. Ο καθηγητής Σημεών Πασχαλίδης, πρόεδρος του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, παρουσιάζει μια σύντομη αλλά περιεκτική ιστορία των μετεώρων, το ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε Όσιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης, άλλες προσωπικότητες, καθώς και τις σχετικές πηγές. Το δεύτερο σημαντικότερο μοναστικό κέντρο στον ελλαδικό χώρο, όπως νομίζω γνωρίζουν όλοι, είναι το Μοναστικό Κέντρο των Μετεώρων. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μοναστικό κέντρο της Βυζαντινής περίοδου, το οποίο πρωτοεμφανίζεται στις πηγές ήδη από τον 12ο αιώνα με την δημιουργία της λεγόμενης σκήτης της Δούπιανης ή σκήτης των Σταγών και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα ασφαλώς κατά την Παλαιολόγια περίοδο σε αυτό το ιδιόμορφο γεωλογικό σύμπλεγμα των βράχων των μετεώρων στην Λιθοπολιτεία των μετεώρων στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα μετά την μετάβαση του Οσίου Αθανασίου του Μετεωρίτη, ενός πολύ σημαντικού προσώπου που προέρχεται από τον Αγιορητικό Μοναχισμό και θα μεταφέρει εκεί το πρώτο οργανωμένο κοινόβιο στο ονομαζόμενο Μεγάλο Μετέωρο. Από τα 20 και πλέον μοναστήρια, δηλαδή ένα οργανωμένο μοναστικό κέντρο, τα οποία συγκροτούσαν την μοναχοπολιτεία ή την λιθοπολιτεία των μετεώρων, σήμερα γνωρίζουμε ότι λειτουργούν μόνον τα 6 και βέβαια γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα από αυτά ξεκίνησαν να ανεγείρονται και να λειτουργούν κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, δηλαδή την περίοδο της μετακινήσεως αυτής του Οσίου Αθανασίου του Μετεωρίτη. Ωστόσο, η μεταγενέστερη ερήμωσή τους κατέστησε αναγκαία την ανοικοδόμησή τους κατά τον 16ο αιώνα, μια λαμπρή περίοδο αναβίωσης του μοναχισμού στους βράχους των Ιερών Μετεώρων, στην οποία πρωτοστάτησαν όπως και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου πρόσωπα που έχουν σχέση ιδιαίτερα και με τον πατριαρχικό θεσμό, με το πρόσωπο του Πατριάρχη Ιερεμία του Πρώτου, μιας πολύ σημαντικής μορφής που κοσμεί στις αρχές του 16ου αιώνα τον Πατριαρχικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Γνωρίζουμε ότι η πολύτιμη πηγή για την περίοδο αυτή συνιστά το λεγόμενο χρονικό των μετεώρων ή σύγγραμμα ιστορικών και από το έργο αυτό που χρονολογείται στα μέσα περίπου στις αρχές του 16ου αιώνα καταγράφονται η ιστορία της μετεωρίτικης μοναστικής πολιτείας από τις απαρχές της ιδρύσεώς της έως και την περίοδο αυτή, δηλαδή ως τις αρχές του 16ου αιώνα. Σημαντικότερη ασφαλώς γνωρίζουμε ότι υπήρξε η Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που ιδρύθηκε από τον Όσιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη, το γνωστό μας και ως Μεγάλο Μετέωρο, στον Πλατή Λίθο ή Πλατή Λίθο, γύρω στο 1340, που γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στα μέσα του 16ου αιώνα και βεβαίως θα αναπτυχθεί σε ένα οργανωμένο κοινόβιο με συγκρότημα οικοδομικό, οργανωμένο με κτίσματα, με το καθολικό του, τα άλλα κτίσματα όπως η τράπεζα, το διόροφο νοσοκομείο και το γυροκομείο της και βέβαια μάρτυρας της μεγάλης ακμής αυτού του μοναστηριού υπήρξε και η αγιογράφηση του καθολικού του από έναν σπουδαίο
ζωγράφο αυτής της περίοδου, τον ζωγράφο Τζιόρτζι, που προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη και ο οποίος αγιογράφησε και το καθολικό της Μονής Δουσίκου στην πύλη των Τρικάλων. Την ίδια περίοδο χρονολογείται ασφαλώς και η ίδρυση της Μονής Βαρλαάμ, ανατολικά της Μονής που είχε ιδρύσει ο Άγιος Αθανάσιος, από το σύγχρονο μοναχό του Βαρλαάμ, από όπου έλαβε και το όνομα, και που βεβαίως γνωρίζουμε ότι το μοναστήρι αυτό ιδιαίτερα αναπτύχθηκε και γνώρισε μεγάλη ακμή κατά τον 16ο αιώνα, όταν εγκαταδίωσαν στη Μονή Βαρλαάμ δύο σπουδαίοι αυτάδελφοι από την Ήπειρο, οι αδελφοί Νεκτάριος και Θεοφάνης, οι Αψαράδες, οι οποίοι ανέπτυξαν ακόμη περισσότερο το μοναστήρι αυτό και γνώρισε έκτοτε αυτήν την μεγάλη ακμή που το συνοδεύει και στους επόμενους αιώνες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από αδελφούς που κατάγονται επίσης από την Ήπειρο, τον Ιωάσαφ και τον Μάξιμο, επανασυστήνεται μία παλαιά μονή, μονή του Ρουσάνου, κατά την ίδια χρονική περίοδο, ενώ πάρα πολύ σημαντική θέση κατέχει στη μετεωρίτικη πολιτεία και η μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, οι ιστορικές απαρχές της οποίας πιθανολογούνται τον 14ο αιώνα και τοποθετούνται ασφαλώς με βεβαιότητα κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, με σημαντικές μορφές που συνδέονται με το μοναστήρι αυτό και με την ανοικοδόμηση, αλλά ιδιαίτερα με την αγιογράφηση του καθολικού του, τον Μητροπολίτη Λαρίσης Άγιο Διονύσιο τον Ελεήμονα, τον Έξαρχο των Σταγών Ιερομόναχο Νικάνορα και βέβαια το γεγονός ότι το καθολικό της Μονής αγιογραφήθηκε από τον κριτικό αγιογράφο Θεοφάνη Στρελίτσα τον Μπαθά. Και βεβαίως θα πρέπει να μνημονεύσουμε ότι κατά την ίδια περίοδο, την παλαιολόγια περίοδο, εμφανίζεται και η Μονή της Αγίας Τριάδος, το σημερινό καθολικό της οποίας ανοικοδομήθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, δηλαδή στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, αλλά ολοκληρώθηκε με την αγιογράφησή του σε μεταγενέστερο χρόνο κατά τη διάρκεια του 17ου και 18ου αιώνα. Μπορούμε να πούμε συνολικά ότι το σπουδαίο αυτό μοναστικό κέντρο, το οποίο λειτουργήσε παράλληλα με το μεγάλο μοναστικό κέντρο του Αγίου Όρους στον Ιερό Άθωνα, διαδραμάτισε έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στην συνέχιση της βυζαντινής παραδόσεως του μοναχισμού στον ελλαδικό χώρο, αλλά ασφαλώς και στη διαφύλαξη της πνευματικής ταυτότητας των υπόδουλων χριστιανικών πληθυσμών στον ευρύτερο θεσσαλικό, μακεδονικό και στερεοελλαδικό χώρο, με το σπουδαίο έργο το οποίο παρήγαγαν τα μοναστήρια της Λιθοπολιτείας των Μετεώρων. Ο καθηγητής Διονύσιος Βαλαής παρουσιάζει την αναλυτική ιστορία της Μονής της Αλήσεως του Αγίου Πέτρου από την ίδρυσή της έως την εγκατάλειψή της, πιθανόν κατά τα τέλη του 18ου αιώνα. Η Βυζαντινή Μονή Αλήσεως, την ιστορική διαδρομή της οποίας διερευνήσαμε στο πλαίσιο του προγράμματος Μετέωρα, δεν είναι ευρέως γνωστή και για το λόγο ότι δεν υφίσταται στις μέρες μας. Συγκαταλέγεται μεταξύ των κατεστραμμένων μονών της μοναστικής πολιτείας των Μετεώρων και ήταν αφιερωμένη στην προσκυνηματική τιμή της αλυσίδας του Αποστόλου Πέτρου, από τα δεσμά της οποίας απελευθερώθηκε με θαυμαστό τρόπο κατά τη φυλάκιση του στα Ιεροσόλυμα, γεγονός που τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 16 Ιανουαρίου. Η Μονή Αλήσεως ήταν κτισμένη πάνω στον πανύψηλο και επιβλητικό βράχο Άλυσο, ο οποίος ορθώνεται βόρεια της Καλαμβάκας με το ύψος του να φτάνει στα 230 μέτρα. Το έτος ίδρυσης της Μονής δεν μας είναι γνωστό. Πιθανολογείται ότι ιδρύθηκε κατά τον 14ο με αρχές του 15ου αιώνα. Μνημονεύεται στο κατάστοιχο δια την αποκοπή των κελιωτών, το οποίο χρονολογείται μετά το έτος 1614. Σύμφωνα με αυτό, η Μονή κλήθηκε να καταβάλει ως ετήσιο στη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου το ποσό των 19 άσπρων, ενώ κατά μια άλλη άποψη επρόκειτο για μια έκτακτη εισφορά για την αντιμετώπιση επιβουσών
οικονομικών αναγκών της μοναστικής κοινότητας των Μετεώρων. Το μοναστηριακό της συγκρότημα, με ευδιάκριτη την κρεμαστή σκάλα για την ανάβαση των μοναχών, αποτυπώνεται στη σωζόμενη φωτογραφία των Μετεώρων που φιλοτέχνησε το 1782 ο μοναχός Παρθένιος. Δεν μας είναι γνωστό μέχρι πότε λειτουργήσε η Μονή Αλύσεως. Το πιθανότερο είναι ότι από τα τέλη του 18ου αιώνα έπαυσε να αποτελεί τόπο εγκαταβίωσης μοναχών, καθότι δεν μνημονεύεται μεταξύ των 6-8 μονών που λειτουργούσαν κατά την εποχή εκείνη. Φαίνεται ότι στην ερήμωσή της συνετέλεσαν οι καταστροφικές ληστρικές επιδρομές και οι δυσεπίλητες οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετώπισε. Ελάχιστες αναφορές συναντάμε στα κείμενα των περιηγητών για την ύπαρξή της. Ο Παναγιώτης Αραβαντινός το 1856 και ο Γάλλος αρχαιολόγος Λεόνεζε το 1858 την μνημονεύουν ως ακατοίκητη και κατεστραμμένη. Την ίδια μνήμα κάνει και ο Πορφύριος Ουσπένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε τα Μετέωρα τον Απρίλιο του 1859. Μας παρέχει επιπλέον την πληροφορία ότι περνώντας από το Καστράκι, είδε στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου φορητές εικόνες του έτους 1642, οι οποίες, σύμφωνα με μαρτυρίες των ντόπιων, προέρχονταν από την ερημωμένη Μονή Αλύσεως, γεγονός που υποδηλώνει ότι μετά τη διάλυσή της, εικόνες, ιερασκεύη, βιβλία και λοιπά αντικείμενά της μεταφέρθηκαν σε πλησιόχωρους ναούς και μονές των Μετεώρων. Ως κατεστραμμένη μνημονεύεται η Μονή το 1882 και από τον πρώην ηγούμενο της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου, ιερομόναχο Πολύκαρπο Ραμίδη. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ίσως η μοναδική μονή στον ελλαδικό αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής που είναι αφιερωμένη στην προσκυνηματική τιμή της αλυσίδας του Αποστόλου Πέτρου. Δεν αποκλείεται η αφιέρωσή της αυτή να συνδέεται και με την τοπική παράδοση, η οποία αναφέρει ότι στη βάση του βράχου της Αλύσου υπήρχε από παλιά στερεωμένη μια αλυσίδα που χρησιμεύεται για το δέσιμο των καραβιών κατά την εποχή που η Θεσσαλία ήταν βυθισμένη στα νερά μιας απέραντης λιμνοθάλασσας. Στις μέρες μας, από τη Μονή Αλύσεως διασώζονται ελάχιστα οικοδομικά ίχνη, δύο λαξευμένες τέρνες που χρησιμεύαν για τη συλλογή του βρόχινου νερού, μία διανθισμένη πύληνη κανάτα, μία νοπογραφία και κεραμίδια στέγης. Το 1988 ο τόπος της χαρακτηρίστηκε μαζί με όλη τη Λιθόπολη των Μετεώρων ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ενώ το 1995 για την προστασία και φροντίδα της ιερότητας του χώρου της υπήχθη με πράξη του Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Σεραφείμ ως μετόχη στη Μονή του Αγίου Στεφάνου Μετεώρων. Ο αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Μπάκας παρουσιάζει τα ιστορικά στοιχεία και τα ερείπια της Μονής του Αγίου Μοδέστου, Μόδη, που λειτουργήσε από τον 12ο έως τον 19ο αιώνα. Στο συναξάρι της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναφέρονται δύο Άγιοι με το όνομα Μόδεστος. Ένας στις 16 Δεκεμβρίου και ένας στις 18 του ίδιου μήνα. Και οι δύο υπήρξαν επίσκοποι των Ιεροσολύμων. Στα βορειοανατολικά της Καλαμπάκας βρίσκεται μεγάλος και εξαιρετικά επιβλητικός βράχος με το όνομα Μόδη, αφιερωμένος στον Άγιο Μόδεστο. Η ονομασία του βράχου οφείλεται στο μονίδριο του Αγίου Μοδέστου, ερείπια του οποίου διακρίνονται ακόμη και σήμερα στην κορυφή του, αλλά και στο σχήμα του, που μοιάζει με το Μόδη, δηλαδή το δοχείο μετρίδι με το οποίο υπολογιζόταν παλαιότερα ο όγκος των Δημητριακών. Η επιφάνεια του βράχου έχει έκταση 35 στρέμματα και το ύψος του από τη βάση του υπερβαίνει τα 95 μέτρα. Ο βράχος αυτός ήταν δυσανάβατος και η ανάβασή του ήταν δύσκολη. Η άνοδος πιθανότατα γινόταν με ένα μόσκαλα. Σήμερα σώζεται μέρος του πύργου, στο νότιο και χαμηλότερο σημείο του βράχου και διακρίνονται επίσης ίχνη κάποιου παλιού κτηρίου και σκάλας. Στο ανατολικό τμήμα της επιφάνειας του βράχου σώζεται μέχρι σήμερα μια λαξευμένη στέρνα. Οι ιστορικές μαρτυρίες που διαθέτουμε για το μονίδριο αυτό ξεκινούν από τον 12ο και φτάνουν έως τον 19ο αιώνα. Συγκεκριμένα, σε πρακτικό απογραφή των ορίων της Επισκοπής Σταγών,
του έτους 1163, γίνεται λόγος για την γην του Αγίου Μοδέστου, την κατεχομένη παρατσιωτά της Επισκοπής Σταγών. Στις αρχές του 17ου αιώνα, η μονή του Αγίου Μοδέστου αναφέρεται ως κελίο μετόχη του Μεγάλου Μετεώρου. Στο κατάστοιχο για την αποκοπή των κελιωτών, ο Άγιος Μόδεστος αναφέρεται ως ένατος στη σειρά των μετεωρητικών μονών και ησυχαστηρίων με την ονομασία Τομόδιον, όπως ακριβώς οι ντόπιοι ονομάζουν μέχρι σήμερα το βράχο. Στη γνωστή χαλκογραφία των μετεώρων του Παρθενείου του 1782 απεικονίζεται και το μονίδριο του Αγίου Μοδέστου πάνω στο βράχο μαζί με κάποια κτίσματα, ναό και σκάλα. Ο περιηγητής Λεονεζέ το 1858 αναφέρει τον Άγιο Μόδεστο μεταξύ άλλων 12 μετεωρητικών σκηνωμάτων, περί των οποίων έλαβε γνώση από την εντόπια προφορική παράδοση. Σήμερα το ερυπωμένο μονίδριο του Αγίου Μοδέστου, μαζί με τον ομώνυμο βράχο του, αποτελεί από το 1995 μετόχη της μονής του Αγίου Στεφάνου των Μετεώρων. Ο καθηγητής Χαράλαμπος Ιωαννίδης αναπτύσσει τα βασικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής πλατφόρμας 5D Μετέωρα, που δημιουργήθηκε και είναι ιδιαίτερα εύχρηστη, άμεσα προσβάσιμη σε πιστούς, επισκέπτες και ειδικούς επιστήμονες, παρέχοντας τις πληροφορίες που οι ίδιοι επιθυμούν για το χώρο και τις ιερές μονές. Η ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε αναπτύξει περιέχει γεωμετρική και ποιοτική πληροφορία. Περιλαμβάνει τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά μοντέλα με ποικιλία ανάλυσης και λεπτομέρειας, αλλά και πιο εξειδικευμένα γεωμετρικά στοιχεία, όπως ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα και άλλα για το φυσικό ανάγλυφο και τις υπάρχουσες κατασκευές μνημεία, αλλά και πλήθος άλλων πληροφοριών που περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο, εικόνες, κείμενα. Είναι δηλαδή μια πολυμεσική πλατφόρμα. Είναι κατασκευασμένη και δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται καταρχάς στο ευρύ κοινό, όπως στους τουρίστες που θέλουν να πληροφορηθούν για την περιοχή όταν σχεδιάζουν την επίσκεψή τους, ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες, ή και μετά την επίσκεψη αν θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιοχή, την ιερότητά της, την ιστορία της, τα μοναδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά της, την πανίδα, τη χλωρίδα και ούτω καθεξής. Όμως οι τουρίστες ή γενικώς οι πολίτες είναι ένα κοινό που στοχεύει, στο οποίο απευθύνεται η ψηφιακή πλατφόρμα 5D Μετέωρα. Σημαντικό πλεονέκτημα της πλατφόρμας είναι ότι απευθύνεται και φιλοδοξεί να παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες σε ειδικές κατηγορίες επιστημόνων, όπως σε μηχανικούς, παραδείγματος χάρη σε τοπογράφους, σε αρχιτέκτονες, αλλά και σε αρχαιολόγους, σε ιστορικούς, σε θεολόγους, σε εκπαιδευτικούς και άλλους. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει εξειδικευμένες πληροφορίες και στοιχεία που μπορεί να ενδιαφέρουν κάθε μία από αυτές τις ειδικότητες. Είναι ιδιαίτερα φιλική στο χειρισμό της, μπορεί κανείς να την επισκεφτεί και να περιηγηθεί σε αυτήν από τον υπολογιστή του, από το λάπτοπ, από το τάμπλετ, από το κινητό του. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη, οδηγείται στο αντίστοιχο περιεχόμενο, ώστε να εξυπηρετηθεί ο κοινός χρήστης, πολίτης, τουρίστας, αλλά και ο ειδικός επιστήμονας με απλά και εύχριστα εργαλεία στην αναζήτηση του θέματος ή των στοιχείων που τον ενδιαφέρουν, χωρίς να χάνεται σε γενικά στοιχεία ή λεπτομέρειες που πιθανότατα δεν τον ενδιαφέρουν ή αντίθετα εντοπίζοντας και παραμένοντας σε αυτά που τον ενδιαφέρουν. Το άλλο χαρακτηριστικό της πλατφόρμας, η διαχρονική παρουσίαση, επιτυγχάνεται με την ψηφιακή φωτορεαλιστική αναπαράσταση του μοναστηριού που υπήρχε πάνω στο βράχο του Μωδίου. Η αναπαράσταση αυτή βασίζεται σε λεπτομερή αρχιτεκτονική μελέτη των ερειπίων και καταλήπων που υπάρχουν στο βράχο, όπως ερείπια του παλαιού πύργου, θεμέλια του καθολικού, λαξευμένα σκαλοπάτια στην παρέα του βράχου και άλλα, αλλά και στη μορφολογία και τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων κατασκευών της ίδιας περιόδου στους άλλους βράχους, στις άλλες μονές των μετεώρων. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, ο χρήστης μπορεί να κινηθεί σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, φέρνοντας μοντέλα βράχων ή κατασκευών μνημείων των μετεώρων στο φυσικό του χώρο. Ή, αν βρίσκεται στην περιοχή των μετεώρων, οδηγείται σε συγκεκριμένες θέσεις θέασης του βράχου του Μωδίου, όπως τον περίβολο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Μόδι, από όπου μπορεί στο κινητό ή στο τάμπλετ του να μπει σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, δηλαδή να βλέπει ταυτόχρονα το βράχο του Μωδίου που έχει μπροστά του μαζί με το τρισδιάστατο μοντέλο της μη υφιστάμενης πλέον
παλαιάς μονής του Αγίου Μοδέστου. Τέλος, βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος πληροφοριών και της πλατφόρμας που δημιουργήθηκε είναι η δυνατότητα επέκτασης ώστε να περιλάβουν πληροφορίες για το σύνολο του ιερού χώρου, για όλους τους βράχους, τις ιερές μονές και ούτω καθεξής. Και ακόμη περαιτέρω, η δυνατότητα χρήσης του εργαλείου αυτού για την παρουσίαση και ανάδειξη άλλων αρχαιολογικών χώρων ή θρησκευτικών τόπων. Η συνεργάτηδα του προγράμματος Αργυρό Μαρία Μπούτσι, υποψήφια διδάκτορ της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο τη διαδικασία πρόσβασης, τη λειτουργία και τις λεπτομέρειες επίσκεψης της ψηφιακής πλατφόρμας 5D Meteora. Το ουσιαστικότερο τμήμα της πλατφόρμας είναι το σύστημα τρισδιάστατης προβολής, το οποίο συνοδεύεται από τον πίνακα με τα δεδομένων που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Οδηγίες πλοήγησης παρέχονται αναλυτικά με επεξήγηση κάθε λειτουργίας ή συνοπτικά με τον οδηγό περιήγησης. Το παράθυρο προβολής περιλαμβάνει το τρισδιάστατο μοντέλο της ευρύτερης περιοχής των μετεώρων. Έμφαση δίνεται στην ανάδειξη δύο βράχων. Της Αλήσεως και του Αγίου Μοδέστου Ημώδη, για τους οποίους διατίθενται προς προβολή μοντέλα μεγαλύτερου επίπεδου λεπτομέρειας και υψηλότερης ανάλυσης. Στην κορυφή του βράχου Μόδη εντοπίζονται ερείπια πύργου και ίχνη παλαιάς και κατεστραμμένης μονής, ενώ βιβλιογραφικά στοιχεία τεκμηριώνουν την ύπαρξη σημαντικού κτηριακού συγκροτήματος. Η Μονή Αγίου Μοδέστου ανακατασκευάζεται στη βάση συστηματικής αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής μελέτης και εντάσσεται στο σύστημα οπτικοποίησης της πλατφόρμας. Μόλις ενεργοποιηθεί το εργαλείο των hotspots, εμφανίζονται γεωμετρίες στο εκάστοτε ενεργό μοντέλο που υποδεικνύουν ένα σημείο ενδιαφέροντος. Μόλις επιλεγεί μία από αυτές, η κάμερα πλαισιώνει την περιοχή, εμφανίζεται ένα πλαίσιο με προεπισκόπηση των σχετικών πολυμέσων και επιλέγεται αυτόματα η αντίστοιχη σειρά του πίνακα με τον τίτλο, τις ιδιότητες και τα μεταδεδομένα του σημείου ενδιαφέροντος. Αναζήτηση στον πίνακα μπορεί να γίνει βάσει γεωγραφικής ή θεματικής κατηγορίας, ιδιότητας και θεματολογίας. Με αντίστροφο τρόπο, το ματάκι εμφανίζει το επιλεγμένο hotspot στο παράθυρο προβολής. Με zoom out, το hotspot και το πλαίσιο κρύβονται αυτόματα και ο χρήστης μπορεί να εξερευνήσει ξανά την τρισδιάστατη σκηνή. Επιλέγοντας τις αναλυτικές πληροφορίες, μεταβαίνει στη σελίδα πολυμέσων με την πλήρη τεκμηρίωση του εκάστοτε σημείου ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες και βίντεο που προβάλλονται σε ξεχωριστές καρτέλες. Τα βίντεο αναπαράγονται είτε σε ενσωματωμένο σύστημα προβολής, είτε με ανακατεύθυνση στη διεύθυνση όπου έχουν αναρτηθεί. Από προεπιλογή, οι πληροφορίες της σελίδας είναι γενικού περιεχομένου. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να εμβαθύνει σε κάποιο επιστημονικό πεδίο, επιλέγοντας μία ειδικότητα από την λίστα όπως αυτή του θεολόγου. Τέλος, αντίστοιχες λίστες με λέξεις κλειδιά ή ελεύθερη πληκτρολόγηση κειμένου οδηγούν σε εξειδικευμένη ανάκτηση πολυμέσων. Η ενότητα εφαρμογή AR παρέχει οδηγίες για χρήση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας. Στην περίπτωση που ο χρήστης βρίσκεται εντός ακτίνας κάποιων χιλιομέτρων από τον αρχαιολογικό χώρο των μετεώρων, η εφαρμογή τον κατευθύνει στο σημείο θέασης σύμφωνα με τον προτινόμενο τρόπο μετακίνησης. Μόλις γίνει η μετάβαση, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μέσω της κάμερας του κινητού να δει στη θέση του βράχου Μόδη το ανακατασκευασμένο τρισδιάστατο μοντέλο των πτισμάτων και να αλληλεπιδράσει με αυτό μεγεθύνοντάς το. Αν ο χρήστης βρίσκεται μακριά από τον τόπο ενδιαφέροντος, η προβολή γίνεται αρχικά σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας με εύκολη και γρήγορη εναλλαγή σε υπέρθεση στην εκάστοτε τοποθεσία του. Τότε το μοντέλο της Μονής μαζί με τους βράχους Μόδη, Άλισο και τμήμα του βράχου της Αγιάς, προβάλλεται σε σχετική θέση στον πραγματικό χώρο. Ο καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, παρουσιάζει τη συνεργασία των φορέων και τα αποτελέσματά της, που αναβίωσε ψηφιακά και έφερε και πάλι στην επιφάνεια την ιστορία δύο εγκαταλελειμμένων αλλά ιστορικών μονών των μετεώρων, της Αλήσεως του Αγίου Πέτρου και του Αγίου Μοδέστου. Εδώ ολοκληρώνεται ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες επιστημονικές, ερευνητικές και πνευματικές, που το πραγματοποιήσαμε συντροφιά με αξιόλογους συναδέλφους και συναδέλφισες, σε τόπο ευλογημένο, στο σημείο όπου ενώνεται ο ουρανός με τη γη, όπου συνδέεται το θείο με το ανθρώπινο, στους αγιασμένους βράχους των μετεώρων. Συνεχίσαμε με τον τρόπο αυτό το ταξίδι των περιηγητών των περασμένων αιώνων που τους επισκέφθηκαν και ενθουσιασμένοι τους περιέγραψαν και κατέγραψαν μνήμες ιστορικές, ζωή πνευματική και θρύλους. Το εργαστήριο Ευσέβιος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μελέτησαν δύο εγκαταλελειμμένα μοναστήρια των μετεώρων.
της αλήσεως του Αγίου Πέτρου και του Αγίου Μοδέστου, γνωστού και ως Μόδη. Παρουσιάσαμε την πορεία τους στο διάβα των αιώνων, τη σημασία και την προσφορά τους στο μοναχισμό και την κοινωνία, ενώ καταγράψαμε ιστορικά και θεολογικά στοιχεία τους, καθώς και τα κοιμήλια τα οποία σώζονται. Περιγράψαμε τη σχέση τους με τα μετέωρα και την επιρροή τους στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμπάκιας και της Τρίκης. Δημιουργήσαμε ακόμη τον εκκλησιαστικό χάρτη της περιοχής. Παράλληλα, οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες των πολυτεχνικών σχολών κατόρθωσαν να αναπαραστήσουν τα δύο μικρά μοναστήρια στο αρχικό του στάδιο. Με τον τρόπο αυτό, δώσαμε τη δυνατότητα στους περιηγητές, τους προσκυνητές, αλλά και τους επιστήμονες να μελετήσουν το μνημείο ο καθένας από τη δική του σκοπιά. Για το λόγο αυτό και η επισκεψιμότητα στην ηλεκτρονική σελίδα που δημιουργήσαμε είναι πολύ υψηλή. Ολοκληρώνοντας, πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού και με βάση το έργο το οποίο παρουσιάσαμε, να αναβιώσουν και πάλι τα δύο μοναστήρια που σήμερα υπάγονται ως μετόχια στην Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου. Με τον τρόπο αυτό, το ταξίδι το οποίο ξεκινήσαμε δεν θα σταματήσει και θα έχει ως τελικό προορισμό να αποκτήσουν και πάλι αυτά ζωή και πνευματικότητα.